υπέρβασης του κράτους, αυτό το έχουμε διαπιστώσει, καλός ή κακός είναι αυτό δυστυχώς το φαινόμενο, είναι μια νέα εποχή όπου πάμε σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο δεν ξέρουμε ακόμη θεσμικά πλήρως. Επομένως θέλει ιδιαίτερη μελέτη το τι θα βγει από την ολοκλήρωση αυτή. Και είναι σαφές σήμερα που λέχθηκε προηγουμένως για την ετερογένεια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την έννοια ακόμη και της πιο χαλαρής ομοσπονδίας. Ο πιο χαλαρός συντονιστικός ρόλος παραδείγματος χάρη ομοσπονδίας είναι η ομοσπονδία της Ελβετίας, Φερρυππίν, όπου αποφασίζονται όλα στα καντόνια. Και όμως και αυτό, για να γίνει, χρειάζεται κάποια ομοιογένεια, ιστορική τουλάχιστον και πολιτισμική. Αυτή δεν την έχουμε ακόμη. Τώρα, εάν στο μέλλον γίνει και κράτος η Ευρώπη, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εκείνο επίσης που για μένα, με όλους τις απεσιοδοξίες εν εισαγωγικής, γιατί είπαμε ότι η απεσιοδοξία αφορά μόνο την τυπική πορεία προς τα μπρος, η ποιοτική είναι άλλη ιστορία, με όλη την αισιοδοξία, με την απεσιοδοξία εάν θα προχωρήσει ή όχι, εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι ζήτημα επιβίωσης ιστορικής να ενωθεί κάποτε σε μια όμως πολιτική οντότητα ισχυρή και ανεξάρτητη, και αυτό θα πιστεύω ότι θα είναι ευκολότερο όταν αποδυναμωθεί, που θα αποδυναμωθεί κάποια στιγμή η κυδαιμονία των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει στην Ευρώπη, και θα δημιουργηθούν άλλα κέντρα παγκόσμιας εξουσίας, οπότε η Ευρώπη πρέπει να επιζήσει ενωμένη, και επίσης όταν γίνουν και τα ποιοτικά βήματα τα οποία θα πούμε αργότερα. Αυτά ήθελα να πω για το πώς βλέπω τις τροποποιήσεις μεταρρυθμιστής συνθήκης. Υπάρχουν ορισμένα βήματα που δεν είναι υποχώρηση. Παραδείγματος χάρη, εκεί με την εξωτερική πολιτική βλέπουμε ακόμη ενσπέρματη, απλώς είναι τόσο αδύνατο, αλλά ήταν και πιο αδύνατο ακόμη πριν, ενσπέρματη κάποια υποστήριξη αρχών τουλάχιστον, που βοηθάει και το κυπριακό μας από πλευράς ελληνικής πολιτικής, αν το καταλάβει η ελληνική πολιτική, δεν το έχει καταλάβει μέχρι σήμερα πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θετικά βήματα για να πάει προς τα μπρος. Έρχομαι στο ποιοτικό ζήτημα. Το ποιοτικό ζήτημα, όταν λέμε δημοκρατική νομιμοποίηση, τι εννοούμε? Ασφαλώς μια νέα πολιτική οντότητα υπερεθνικής εξουσίας θέλει άλλου είδους μορφές. Δεν αρκούν μόνο, ξέρω εγώ, εκλογές, ούτε μπορούν να γίνουν εκλογές ενός λαού, άλλωστε, για να εκλέξεις τα εύκολα. Και να έχουμε μια δυνατότητα πολιτικής αντιπροσώπευσης, διότι ασφαλώς εκλογές και τώρα υπάρχουν εκλογές Ευρωκοινοβουλίου, υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει όμως το Κοινοβούλιο, πέραν του ότι θα πρέπει να έχει καθοριστικές και τις κύριες εξουσίες, τις ρυθμιστικές της νέας οντότητας, θα πρέπει ασφαλώς να υπάρχει και μία ιδεολογικοπολιτική αντιπροσώπευση, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα το Κοινοβούλιο έχει τις δύο μεγάλες ή τις τρεις ή δύο αυτές παρατάξεις ιδεολογικοπολιτικές, αλλά είναι εικονική. Διότι η Κομισιόν που πάει τις αποφάσεις έτοιμες, που φτιάνει, είναι μονολυθική η γραμμή ή νεοφιλελεύθερη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της νομιμοποίησης σήμερα. Και αυτό πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη. Δεν είναι απλώς να ενισχύσουμε το Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να βάλουμε στη διαλεκτική της πορείας τις δύο μεγάλες πολιτικές επιλογές σήμερα της σύγχρονης κοινωνίας, από τη μία μεριά ο σοσιαλισμός, όποιος και αν είναι αυτός, και από την άλλη μεριά είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική, που έχουν η μία ενισχύει περισσότερο το κοινωνικό κράτος και τα αγαθά του κοινωνικού συμφέροντος, και η άλλη περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη, την καθαρά οικονομική ανάπτυξη.
Επομένως, αυτά τα δύο, το μεγάλο δίλημα, πρέπει να μπει στη διαλεκτική της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής πορείας προς την ολοκλήρωση. Αν δεν μπει και μείνει μονολυθική έτσι, συνεχώς θα έχουμε της πορείας αυτής κόντρα και σύγκρουση με τους λαούς της Ευρώπης, που κάποιοι θα αντιδρούν για την πορεία να φτύνε. Και εκεί πρέπει να είναι και η μάχη όλων μας. Δεν έχει σημασία από ποια πλευρά είμαστε ή όχι. Θα πρέπει να αγωνιστούμε και θα πρέπει και κυρίως να το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν σήμερα ουσιαστικά όλο το σύστημα της ευρωπαϊκής πορείας προς ολοκλήρωση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν γίνει μια ουσιαστική δημοκρατική νομιμοποίηση αυτής της πορείας, αν δεν μπει στην διαλεκτική τη δημοκρατική όλες οι ιδέες, αλλά πραγματικά και μέσα στην Κομισιόν. Η Κομισιόν σήμερα είναι εντελώς μονολυθική από πλευράς ιδεολογίας και εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Τι θα σου κάνει το Κοινοβούλιο, ακόμη σας λέω εγώ ότι θα έχει αύριο και εξουσίες. Τελικά η λεγόμενη εκτελεστική εξουσία, που θα τη λέγαμε έτσι την Κομισιόν, αυτή θα περνούσε την πολιτική της, ακόμη και αν συναποφάσιζε το Ευρωκοινοβούλιο μόνο του. Επομένως, θα πρέπει να μπει σε όλο το σύστημα με ένα διάλογος ουσιαστικός και κοινωνικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Μακάρι να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο να σας ακούμε, τολμώ να πω. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Να οργανώσουμε λίγο τώρα τη συζήτηση. Η κυρία Καρατζή θα πλησιάζει με το μικρόφωνο. Θα ήθελα να δηλώνετε το όνομά σας και την ιδιότητά σας όταν θέτετε τις ερωτήσεις σας. Εάν στοχεύετε με την ερώτηση κάποιον συγκεκριμένο εκ των ομιλητών στο πάνελ, να το λέτε, για να μπορούμε και εμείς να οργανώσουμε καλύτερα και να συνθέσουμε εδώ ποιος θα κάνει τις απαντήσεις, ποιος σας δίνει τις απαντήσεις και με ποιο τρόπο. Λοιπόν, ο λόγος είναι σε εσάς. Παρακαλώ την κυρία Πουλίδου. Ευχαριστώ. Έχω ερωτήσεις για τρεις ομιλητές. Καταρχάς για τον κύριο Γεωργίου. Καταρχάς να πω ότι είναι εύκολος ο ευτελισμός έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το παράδειγμα που αναφέρεται για το γάμο των ομοφυλοφίλων, που ωστόσο αποτελεί ένα δείγμα ποιότητας της δημοκρατίας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι δεν μου έχει γίνει κατανοητό τι προτείνετε τελικά. Δηλαδή, δεν σας κάνει η συνθήκη της Λισαβόνας, είναι καλύτερη η συνθήκη της Νίκαιας. Το ίδιο ερώτημα έχω να απευθύνω και στον κύριο Παπαδημούλη. Μου έγινε κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά θέλω να αντιστρέψω το ερώτημα που κάνατε. Δεδομένου λοιπόν όλων αυτών των στοιχείων που μας είπατε, καταψηφίζετε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω ότι και τη συνθήκη της Νίκαιας είχατε καταψηφίσει, άρα τι μένει στο τραπέζι τελικά, ποια ευρωπαϊκή συνθήκη είναι πιο προσιτή στη δική σας αντίληψη. Και το τρίτο ερώτημα είναι στην κυρία Μανολάκου. Μέσα στα στοιχεία τα αντιδραστικά της νέας συνθήκης που αναφέρατε ήταν ότι η Κομισιόν στο μέλλον, η σύνθεσή της θα αποτελείται από τα 2/3 των κρατών μελών. Αν αποτελειόταν λοιπόν από τα 27 μέλη, θα το αφαιρούσατε αυτό το στοιχείο από τα αντιδραστικά στοιχεία της νέας συνθήκης? Και θέλω να κάνω ένα συλλογικότερο ερώτημα, γιατί πάλι δεν μου είναι κατανοητή η λογική σας. Είπατε ότι όσο ενοποιείται η Ευρώπη, τόσο πιο αντιδραστική γίνεται. Άρα η Βρετανική πρόταση για μια χαλαρή Ευρώπη αγοράς είναι πιο κοντά στη λογική σας, ή ούτε αυτή δεν θέλετε καν Ευρώπη, και σε αυτή την περίπτωση πώς την ομοποιείτε μέσω της συμμετοχής σας στην Ευρωβουλή, για παράδειγμα? Να σας απαντήσω εγώ πρώτα? Όχι, όχι, να μαζέψουμε μερικά. Να μαζέψουμε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κύριε Γεωργίου. Θα μαζέψουμε. Να μαζέψουμε ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλοί. Γεια σας. Γιώργος Γερήμογλου, συνταξιούχος πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού.
Δεν άκουσα λεπτομέρειες για τη σύσκεψη της Λισαβόνας και φυσικό ήταν να μην ακούσω, μιας και η συνθήκη κατά άλλου σύνταγμα έχει 3.000 σελίδες. Αλλά ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση σε ένα ερώτημα που έχω. Ένας έγκριτος κατά άλλου δημοσιογράφους σε μια εκπομπή του πριν από 10 μέρες ανέφερε χωρίς να διαψευθεί ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στην παραπάνω σύσκεψη όταν τέθηκε από άλλους συναδέλφους του το θέμα της κατάργησης του άβατου του Αγίου Όρους δεσμεύθηκε ότι η χώρα μας δεν θα εναντιωθεί στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συντάξει το τελικό κείμενο της συνθήκης. Και η ερώτηση έχει δύο σκέλη. Πόση δόση αλήθειας έχει παραπάνω πληροφορία και αν πραγματικά αληθεύει, πού πρέπει να απευθυνθώ για να πάρω τα πρακτικά της σχετικής συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μία ερώτηση και μετά θα περάσουμε σε απαντήσεις και μετά θα κάνω δεύτερο. Παρακαλώ, ήθελα την έγκρισή σας στο εξής. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και όσο φαίνεται περίεργο ίσως σε κάποιους, κάποιοι νιώθουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για ό,τι πούμε εδώ μέσα και γενικά, παρακαλώ να μην έχω εμπόδιο στον τύπο. Δηλαδή, είναι μεν και ένα ερώτημα τελικά, αλλά οπωσδήποτε είναι αναγκαίες η κατάθεση κάποιες μαρτυρίες και σκέψεις και διαπιστώσεων. Αν θέλετε μετά τις απαντήσεις, πέστε μου. Θέλετε να μετά τις... Έχετε ερώτηση να θέσετε. Ήμουν σαφής. Υπάρχει ερώτημα, αλλά είναι αναγκαία και η κατάθεση κάποιων σκέψεων και κρίσεων σχετικό με το ερώτημα. Θέλετε μετά από τις απαντήσεις προηγούμενες. Αν θέλετε ουσιαστικό διάλογο. Αν θέλετε ουσιαστικό διάλογο, είναι απαραίτητο, πρέπει, παρακαλώ. Πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο όλων. Ναι, θα είχα προχωρήσει πάρα πολύ. Θα είχα προχωρήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχατε το χρόνο τόση ώρα που μιλάτε να θέσετε μία ερώτηση. Αν έχετε μία ερώτηση, παρακαλώ να τη θέσετε. Σας κάνω σαφές ότι χρειάζεται και κατάθεση κάποιων σκέψεων για την ερώτηση. Για πόση ώρα θέλετε το λόγο? Δεν νομίζω για πολύ, αλλά μήπως θέλετε πρώτα να απαντήσετε, όπως θέλετε. Λοιπόν, να συνεχίσω. Όχι, πείτε την ερώτησή σας, παρακαλώ, όσο μπορείτε πιο σύντομα. Παρακαλώ. Διατυπώστε αυτό που θέλετε να πείτε όσο μπορείτε πιο σύντομα. Παρακαλώ. Επειδή μας ζητήσατε να πούμε ιδιότητα, πράγμα το οποίο θα έκανα ούτως ή άλλως κι εγώ, ονομάζομαι Ηλιάνα Κόνστα, είμαι δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ, όποιες λέξεις χρησιμοποιήσω, να μην θεωρηθούν ως βλασφημία ή θράσος, αλλά ανήκουν στην προσπάθειά μου να πω την αλήθεια. Λοιπόν, ομολογώ ότι την ιδιότητά μου ως δικηγόρος έχω πάρα πολύ καιρό που ντρέπομαι να την αναφέρω, γιατί ήδη αν οι επιστήμονες λέγαμε όλα αυτά που είναι φανερά, πού στοχεύουν και τι πάει να γίνει και με αυτή την απόπειρα του δίθεν Ευρωσυντάγματος, θα ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Βεβαίως, πολλές φορές συνθήκες δεν είναι δυνατές να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, μια μικρή προσπάθεια θα κάνω τώρα. Λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι η όλη αυτή η απόπειρα είναι ένα μεγάλο μάθημα φασισμού στην κυριολεξία, δηλαδή ένα κυριολεκτικά πραξικόπημα, τόσο η προηγούμενη δίθεν συνθήκη, όπως και αυτή, που έχει δύο σκέλη. Και εδώ θα έρθει το ερώτημά μου. Έχει δύο σκέλη. Όσον αφορά το τυπικό του πράγματος, αλλά και την ουσία. Τώρα, στην ουσία θα έρθω αμέσως με δύο-τρεις λέξεις μετά και θα πιάσω πρώτα το τυπικό, γιατί με νύχια και με δόντια πρέπει οι λαοί να το αντιμετωπίσουν και να το χρησιμοποιήσουν, γιατί έχει να κάνει και αυτό βεβαίως δευτερεύοντας με την ουσία. Τι θέλω να πω, ότι αναφέρθηκε ο κύριος Παπαστάμκος, αλλά και ο κύριος Μποτόπουλος, ότι έκαναν θυσίες κάποιοι λαοί, κάποια κράτη, κυβερνήσεις, όχι λαοί βέβαια, κάνω εγώ την αντιδιαστολή, έκαναν θυσίες για την ήδη παραχώρησή τους για την επικύρωση. Ρωτώ λοιπόν και έρχομαι και στο ερώτημα. Ισχύει. Τι παραχώρηση? Νομικά μιλάμε. Ισχύει. Δεν ήταν προϋπόθεση για να ισχύσει η προηγούμενη συνθήκη να μην υπάρχει ούτε ένα όχι? Και αντιστρόφως να επικυρωθεί από όλους. Επομένως, για να έχουμε, έρχομαι τώρα σε δεύτερο σημείο. Για να έχουμε λοιπόν αναθεώρηση ή τροποποίηση, όπως είδα το κείμενο στο διαδίκτυο, τροποποίηση, θα πρέπει, είναι απλά γράμματα για τους νομικούς, να υπάρχει, ενισχύει κάτι το οποίο τροποποιούμε ή
ή μεταρρυθμίζομαι. Εκτός και αν δεν έχει τεθεί σε ψηφοφορία και είναι κάποιο σχέδιο ή σε διαδικασία όπως είχε τεθεί και πήρε το όχι που πήρε, το έστειλαν οι λαοί εκεί που το έστειλαν. Επομένως, το πραξικόπημα το τυπικό αυτή τη στιγμή είναι ότι μας παρουσιάζουν ως δεδομένο ότι ισχύει κάτι πάνω στο οποίο πρέπει εμείς να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν ισχύει, είναι πραξικοπηματική η όλη αυτή η προσπάθεια. Έρχομαι λοιπόν στο δεύτερο και τελειώνω. Και το ερώτημα είναι βέβαια αν τι εννοούν ότι, με τις θυσίες και αν ισχύει. Το δεύτερο επί της ουσίας και τελειώνω σε μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι πραξικόπημα με την έννοια ότι ανατρέπει όλα τα κεκτημένα των λαών. Τελειώνω σε μισό λεπτό. Όλα τα κεκτημένα όπως τα ανέφεραν λεπτομερώς. Και ένα παράδειγμα για να είμαι σαφής. Τελειώστε παρακαλώ. Τελειώνω σε μισό δευτερόλεπτο. Ένα παράδειγμα. Αναφέρθηκαν για τους τσιγκάνους, για τους ομοφυλόφιλους βεβαίως, όλα δεκτά. Πλην όμως για τις πτήσεις της IEA, για την Blackwater που κατακλείζει όλους τους τομείς και όλους τους φορείς μας. Λοιπόν, για όλα αυτά, για τους Πακιστανούς, για αυτά. Τι έκανε η Ευρώπη ώστε να μας εμπνέει εμπιστοσύνη ότι ακόμα και αν θέλουμε να παραβλέψουμε το τυπικό, ναι, με πραξικόπημα, αλλά υπέρ των λαών, πού είναι το φιλολαϊκό της πρόσωπο. Αυτό λοιπόν καταδίκασαν και οι Γάλλοι και όλοι, και όχι την ερμηνεία που προσπάθησε να κάνει ο κ. Παπαστάμκος, δήθεν για περισσότερη Ευρώπη. Ευχαριστώ ήταν πολύ. Κατά του αντιλαϊκού και αντικοινωνικού κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αν απαντήσουν αν ισχύει. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάνουν όλοι αυτό που κάνατε εσείς, δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπαστάμκο και στη συνέχεια στους ομιλητές οι οποίοι δέχτηκαν ερωτήσεις και θα περάσουμε σε δεύτερο κύκλο ερωτήσεων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρώτον. Κύριε Παπαστάμκο, παρακαλώ. Εγώ, με συγχωρείτε, ερμηνεύω πολιτικά το γαλλικό όχι, ότι ήταν ένσταση για περισσότερη Ευρώπη και όχι για λιγότερη Ευρώπη. Το αίτημα αυτό τέθηκε και από το τραπέζι. Όταν λέμε να έχουμε Ολλανδικές φρεγάτες στο Αιγαίο για την δική μας ασφάλεια, αυτό είναι μία ένσταση, ένας ευρωσκεπτικισμός για περισσότερη Ευρώπη. Όταν λέμε ότι είναι ελλειμματική, αγαπητέ μου πρέσβη, η κοινή εξωτερική πολιτική, θέλετε περισσότερη Ευρώπη, το θέλει και ο Μιλόν, αλλά δεν αποφασίζω μόνος μου, δεν αποφασίζετε μόνοι σας. Πρέπει να συμπέσουν βουλήσεις 27 δημοκρατικών κρατών. Να κυριολεκτούμε, όχι να προπαγανδίζουμε εδώ. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά το Άγιο Όρος, σαφές το ερώτημα, το πρωτόκολλο αριθμός επαρίθμε 7, το οποίο συνόδευε την πράξη προσχώρησης ελληνικής δημοκρατίας στις τότε ευρωπαϊκές κοινότητες, επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, προβλέπει ειδικό καθεστώς για το Άγιο Όρος και το εξαιρεί. Συνεχίζει να ισχύει αυτό το πρωτόκολλο, δεν είναι απόφαση ούτε αρθεί σε καμιά επιτροπή, είναι θέμα συνθήκης, και η οποία έχει την ίδια ισχύ, είναι πρωτογενές δίκαιο, άρα δεν τίθεται θέμα αναθεώρησης. Σε ό,τι αφορά τους Πακιστανούς και άλλα τεινά, πρέπει να πούμε ότι με τη μεταρρυθμιστική συνθήκη επιδιώκεται πλέον σαφώς ρητός κατηγορηματικός κοινή μεταναστευτική πολιτική, γιατί η μετανάστευση, το περιβάλλον, η δημόσια υγεία σε περίπτωση επιδημιών είναι προβλήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα. Χρειάζονται συλλογικές, διασυνοριακές λύσεις, οι οποίες και δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Ο κόσμος έχει έρθει πολύ κοντά, μπορεί το πρόβλημα να παράγεται σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη και επιπτώσεις να τις αναδεχόμαστε εμείς. Εμείς, και το λέω αυτό, αναφέρθηκα στο περιεχόμενο της μεταρρυθμιστικής συνθήκης. Δεν μίλησα για δυναμικές πολιτικές, θα είχα να πω πολλά. Και για το ότι στην Ελλάδα, και δεν είμαι θειασότης της ποσοτικής διάστασης, από τα χρόνια που είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εισθρέψει 80 δισεκατομμύρια εξαιρουμένης της κοινής αγροτικής πολιτικής, έχει έλθει στην Ελλάδα μας εξυγχρονισμός σε αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, προστασία εργαζομένων, συνθήκες διαβίωσης και ούτω καθεξής. Το δε περιβάλλον, όταν προβλέπεται με τη μεταρρυθμιστική συνθήκη, ενισχύει το κεφάλαιο περί περιβάλλοντος, οι κλιματικές αλλαγές, δεν μπορούμε την ίδια ώρα να λέμε ότι δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τίποτα για το περιβάλλον. Και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όχι επειδή ανήκω στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και δεν θα μιλήσω με ποσοτικά στοιχεία πόσο μειώθηκαν οι παραβιάσεις για παραβιάσεις περιβαλλοντικής προστασίας και ούτω καθεξής. Εκείνο που θέλω να πω, επειδή το και το περιβάλλον αφορά όλου μας, αφορά την καθημερινή μας συμπεριφορά, δεν υπόθεση μόνο εκ των άνω προς τα κάτω, είναι και εκ των κάτω προς τα άνω, θα προτρέψω
όσους έχουν δημάρχους, όποια κόμματα, φύλλα προσκύμενος στα σχήματα τα κομματικοπολιτικά, ας τους πούν να αναδεχθούν στα εδάφη της διοικητικής τους περιφέρειας, της περιφέρειας του Δήμου, τα σκουπίδια και να δώσουν και αυτή λύση εκ των κάτω προς τα άνω. Τώρα εγώ δεν θα με φθώ ούτε τους Πολωνούς, ούτε τον καραδεξιό Γάλλο πρόεδρο. Σέβομαι απλώς ότι τους εκλέγουν οι πολίτες, οι λαοί αυτών των χωρών και ποιος είμαι εγώ που θα με φθώ λαϊκές ετιμιγορίες άλλων κρατών μελών. Ναι. ΟΗΕ και αλίμονο αν ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος όπως είναι στη Γαλλία, γιατί το σύστημα είναι προεδρικό, ή πρωθυπουργός κράτους μέλους, να τίθεται ένα αμφιβόλο η δημοκρατική νοημοποίηση ηγεσιών κυβερνητικών οι οποίες εκλέγονται και λογοδοτούν στους πολίτες του κράτους μέλους, προς Θεού. Αλλά την ελεκτική αρμοδιότητα, συγγνώμη που άνοιξα διάλογο, αλλά ήταν πολύ καλό το ερώτημα. Τελειώνω εγώ. Σε ό,τι αφορά δημοψηφίσματα ή όχι. Κοιτάξτε, εγώ ο Μιλών έχει εμπιστοσύνη στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπική δημοκρατία. Εκλέγουμε τους βουλευτές μας στη Βουλή, εκλέγουν τα άλλα κράτη-μέλη στο ή στα νομοθετικά του σώματα και από εκεί για να διαχειριστούν ό,τι πολυτιμότερο έχει ο πολίτης, που είναι τα πολιτικά του δικαιώματα. Και αυτοί που ξέρουν και αυτοί που δεν ξέρουν. Το θέμα ξέρει ποιο είναι, κυρίες και κύριοι, και τελειώνω με αυτό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπόδειξη, κύριε Πρέσβη. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Ότι όταν μιλάμε να ξέρουμε τι λέμε. Και δεν αφορά το πάνελ αυτό. Δεν αφορά αυτό το πάνελ. Και δεν είναι 3.000 σελίδες η μεταρρυθμιστική συνθήκη. Λοιπόν, ειλικρινά το λέω. Εγώ πρέπει να στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στον πολίτη, απέναντι στους συνομιλητές μας. Δεν μπορούμε να λέμε αυτά τα πράγματα. Και πέραν τούτου είναι ένα κείμενο τώρα, το οποίο το είπε και ο κύριος Μποτόπουλος, είναι δυσνόητο. Όμως αυτά τα άρθρα θα εντεθούν, θα κωδικοποιηθούν και θα έχουμε μία διάταξη της συνθήκης, της μεταρρυθμιστικής συνθήκης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι 3.500 η μεταρρυθμιστική συνθήκη. Να λέμε, να κάνουμε κριτική, να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει σημασία, αλλά όχι αυτά. Και παρόλα αυτά θέλω να πω, ίσως άγγιξα συναδέλφους μου, ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα και σε αυτό το σχήμα 2-4 στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Είναι και αυτό απόδειξη της δημοκρατίας που υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, το σχηματοποίησα. Εξήγησέ το, σε παρακαλώ, διότι πιστεύω υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία. Σας παρακαλώ πολύ. Είμαι και εγώ, θα σας απαντήσω εγώ. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Οι απαντήσεις μας πρέπει να είναι λιτές. Αυτό θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται, καταλαβαίνουμε, έχουμε το μυαλό να τις καταλάβουμε τι εννοούν και ούτε οι απαντήσεις πρέπει να γίνεται μια νέα. Λοιπόν, με βάση τη σειρά ερωτήσεων, μάλλον τα ερωτήματα που έχουν. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος καθηγητής. Ας είμαστε λίγο πιο στοχευμένοι. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γεωργίου και στον κύριο Μποτόπουλο που έχουν δεχτεί τις ερωτήσεις. Παρακαλώ και σε όλους. Απλά ας γίνει μια προσπάθεια και στο συγκεκριμένο. Μια προσπάθεια να είμαστε πιο στοχευμένοι στις απαντήσεις μας για να διευκολυνθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριε Γεωργίου και μετά κύριο Μποτόπουλο. Θα ήθελα να είμαι πολυπλοκότερο στην ανάλυση τη απαντήσεώ μου. Απλώ. Επειδή ανεφέρθη το όνομά μου, γι' αυτό ζήτησα από τον πολύ αγαπητό μου φίλο κύριο Παπαστάμικο να μου πει σε ποιο σημείο έχει αντίρρηση το γεγονός ότι είπα ότι κρεμάσαμε κουρτίνες στο γιαπί, ότι δεν έχουν γίνει ακόμα οι τύχοι. Έχετε δει εσείς κανένα κράτος να δημιουργείται πρώτα με σύνταγμα και μετά να φτιάχνετε το κράτος? Είπα, ας το φτιάξουμε πρώτα και να έρθει μετά το σύνταγμα. Έτσι συνέβη στην Ελλάδα, έτσι συμβαίνει σε όλα τα κράτη. Τώρα εμείς φτιάχνουμε ένα σύνταγμα, το οποίο θα αφορά βεβαίως σε ένα ευαγγελιζόμενο κράτος, αλλά αυτό με ανησυχεί. Θα ήθελα δηλαδή να υπάρξει πρώτα το κράτος, να έχει σταθερά σύνορα, να έχει κυβέρνηση. Δεν θέλω να πλατιάσω τώρα. Δεν θέλω την Ευρώπη κράτος όμως, κύριε Πρέσβη. Αυτό. Όχι, αυτό που λέει όμως. Παρακολουθώ την απάντηση. Δεν τη θέλω κράτος στην Ευρώπη. Τι θέλετε, αν έχει αυτό το σύνταγμα το οποίο είναι δεσμευτικό στις κινήσεις όλων των κρατών μελών, δεν είναι κράτος, τι είναι?
Ολοκλήρωσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε. Κύριε Ποτόπουλε, παρακαλώ. Καλά. Έχουν το λόγο καταρχάς και άλλοι ομιλητές που δέχτηκαν ερωτήσεις. Για την υπόθεση, ναι. Όχι, αυτό το οποίο με ρωτήσατε ήταν περισσότερο όταν ανεφέρθην ότι, πώς την είπα, η Ευγενία παντρεύεται την... Εγώ, ξέρετε, όταν πήγα εκεί πήγα με τις αγωνίες μου. Ξέρετε, μπορεί κανένας να μην προτιμάει καμία από τις δύο. Νομίζω είναι σαφής η απάντηση. Κύριε Ποτόπουλε, παρακαλώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, όσο μπορώ πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει πραξικόπημα? Όχι, φυσικά. Το ότι, όπως είπε κάποιος φίλος, μιλάμε ως πολιτικοί, δεν σημαίνει ότι πάβουμε να έχουμε την επιστημονική μας ιδιότητα. Δεν υπάρχει κανένα πραξικόπημα. Η προηγούμενη συνταγματική συνθήκη κατέπεσε γιατί δεν ψηφίστηκε, ξανάρχισε η προσπάθεια από την αρχή. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, συζητάμε για ένα νέο κείμενο, το οποίο θα υπογραφεί στις 13 Δεκεμβρίου και μετά θα επικυρωθεί ή δεν θα επικυρωθεί ξανά από τα κράτη-μέλη. Κανένα απολύτως πραξικόπημα. Γίνεται μια πολιτική συζήτηση επί ενός συμφωνημένου στο Συμβούλιο Κορυφής κειμένου αναθεώρησης των υφισταμένων συνθήκων. Πεντακάθαρα τα πράγματα. Δεν σηκώνει εδώ, νομίζω, η παραμικρή, αντίθετα από πολλά άλλα που σηκώνουν πολύ συζήτηση, εδώ δεν σηκώνει την παραμικρή συζήτηση. Τι είδους παραχώρηση έκαναν οι κυβερνήσεις? Γιατί αναφέρθηκα, δεν χρησιμοποίησα τη λέξη παραχώρηση, χρησιμοποίησα τη λέξη συμβιβασμός. Κοιτάξτε, η πολιτική παίρνει τα αντικειμενικά δεδομένα. Ξεκίνησα και εγώ λέγοντας ότι ίσως σε έναν ιδανικό κόσμο η συνθήκη συνταγματική θα ήταν καλύτερη. Όμως η συνταγματική συνθήκη δεν υπάρχει πια. Άρα το ερώτημα, για να απαντήσω κι εγώ έμεσα, παρόλο που δεν ερωτήθηκα από την κυρία Πουλίδου, είναι το εξής. Έχουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο. Έχει αυτό τη δυναμική? Κάνει κάποια βήματα και σημαντικά, μάλιστα, και νομίζω εγώ τουλάχιστον τα ανέδειξα, ώστε να πούμε ατελές μεν, αλλά πολύ καλύτερο από την υφιστάμενη κατάσταση? Απάντηση δικιά μου κατηγορηματική και εδώ, ναι. Είναι ένα κείμενο που μας πάει μπροστά. Είναι ένα κείμενο, αντίθετα από το φίλο μου τον Δημήτρη Παπαδημούλη, που βάζει περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη, περισσότερη από την υφιστάμενη και όχι από την ιδανική. Ιδανικά στην πολιτική δεν υπάρχουν, και ιδίως στα νομικά κείμενα, και βάζει και περισσότερα δικαιώματα. Αυτά. Κύριε Παπαδημούλη, παρακαλώ. Και κύριε Μανολάκου, εσείς. Και οι δύο έχετε ερωτηθεί. Παρακαλώ, κύριε Μανολάκου. Λοιπόν, ενημερωτικά, δημοψήφισμα θα γίνει μόνο στην Ιρλανδία, γιατί το προβλέπει το Εθνικό του Σύνταγμα. Εάν οι Ιρλανδοί ψηφίσουν κατά, καταπίπτει η συνταγματική, η μεταρρυθμιστική συνθήκη, γιατί χρειάζεται ομοφωνία. Άρα, λοιπόν, αν είχαν τέτοιο ρίσκο και σε άλλες χώρες, καταλαβαίνετε τι αγωνία θα υπήρχε. Γι' αυτό δεν γίνονται δημοψηφίσματα. Στο παρελθόν η Ιρλανδία έχει ψηφίσει κατά, στο Άμστερνταμ, στη συνθήκη του Άμστερνταμ. Και στην τέτοια. Εντάξει, και στη δεύτερη. Το προβλέπει. Όχι, πάλι, είχαν ψηφίσει κατά. Εντάξει, και ξανά έκανε δεύτερη φορά δημοψήφισμα. Πάλι τα 4-5, αν συγκεντρωθούν, λοιπόν, ναι. Θα συνέλθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να δει τι θα κάνει. Έτσι, θέλω, δηλαδή, να, ότι θέλω να σας πω, ναι, καταπίπτει, θα ξανασυνέλθει. Ναι. Άρα δεν ισχύει, εντάξει, για να ξαναβρούνε πάλι τρόπο να το περάσουμε. Και αυτό που μπορώ, χωρίς να είμαι μάντης, να προβλέψω, ότι την εποχή που θα γίνεται δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, θα έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι όλοι πάνω στην Ιρλανδία. Εντάξει, αυτό να το θυμηθείτε. Όχι, λοιπόν, στα ερωτήματά σας, κυρία Πουλίδου, έτσι. Κοιτάξτε να σας πω, η αναφορά στα ότι η Κομισιόν θα αποτελείται από τα 2/3 των μελών, δεν έχει την έννοια ότι να υπήρχε και πλήρη αντιπροσωπευτικότητα θα ήταν προοδευτική. Απλώς θέλω τι. Σημειολογικά, αν θέλετε, να επισημάνω ότι η ανισότητα μεταξύ των κρατών μηλών υπάρχει και στην αντιπροσώπευση.
Δηλαδή, αυτοί που δεν θα είναι, να είσαστε σίγουροι ότι θα είναι από τις μικρές χώρες. Έτσι. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει ισότιμη. Εντάξει, εκπεριτροπή θα υπάρχει. Αλλά ακόμα όχι, και ο πρόεδρος. Γιώργο, δεν είναι. Όχι, εντάξει, δεν κουβέντα λέω, κάνουμε. Αυτό, κουβέντα όχι. κάνουμε. Δεν... Ακόμα και η θέσπιση του πρόεδρου. Τώρα είναι κάθε εξάμηνο η προεδρία. Η θέσπιση τώρα για 2,5 χρόνια τι θέλουνε. Θέλουνε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο σκληρή στη δομή της. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι στην πλειοψηφία τους ο πρόεδρος θα προέρχεται από τις ισχυρές χώρες και γίνονται συμφωνίες αυτά. Δηλαδή η ανισότητα και η ανισοτιμία είναι δεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενταθεί. Ακόμα και στην εκπροσώπηση. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι μειώθηκε ο αριθμός των ευρωβουλευτών. Από το 2001 η Ελλάδα για δεν θα έχει 20... χώρες, για όλες τις χώρες. Να τα λέμε όπως είναι. Για όλες τις χώρες και για την Ελλάδα. Ένα λεπτό, θα στο πω Κώστα, δεν είναι. Όχι, για όλες για την Ελλάδα θα είναι 22 από ό,τι 24. Να ξέρετε ότι αυτό χτυπάει πιο πολύ τα μικρά κόμματα και μάλιστα κόμματα που αμφισβητούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από αυτή δηλαδή τη δομή, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, βάζεις φήμωση και σε αυτούς που αμφισβητούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της. Πρόεδρος της Κομισιόν είναι από μικρή χώρα. Μην βλέπουμε κινδύνους για αυτό. Ναι, ναι, ήταν προϊόν συναλλαγής και από δεύτερη διαλογή. Εντάξει. Αφού λέμε συναλλαγή. Τι να κάνουμε. Κυρία Μανολάκου, υπήρξε. Ολοκληρώστε παρακαλώ, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, γιατί λέμε ότι όσο ενοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πιο αντιδραστική. Γιατί και η βάση και το οικοδόμημα είναι για την εξυπηρέτηση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Αν θέλετε, γι' αυτό διαφωνούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ που λέει περισσότερα λεφτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μα και περισσότερα λεφτά να πάρεις, δεν θα πάνε στις κοινωνικές ανάγκες, θα πάνε στον Ευρωστρατό, θα πάνε στην τρομοκρατία. Είναι δεδομένη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λέμε είναι αυταπάτη. Ακόμα να σας πω κάτι, όταν μπήκαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε τότε μόνο μία κοινή πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή που οδήγησε και το λέγαμε τότε από την αρχή δεν είναι ότι κάναμε τους σοφούς, τα ντοκουμέντα διαβάσαμε, την συνθήκη πρόσδεσης, η οποία έλεγε περιορισμούς, ποσοστώσεις, τιμές Βρυξελών, όχι Αθηνών και μια σειρά που οδήγησε στο ξεκλήρισμα τη μικρομεσαία αγροτιά και τώρα πάει ακόμα με πιο διαδραστικούς όρους. Ολοκληρώστε κυρία Διαμαντάκου, παρακαλώ. Ναι, σε ό,τι αφορά ότι και η Βρετανία δεν θέλει την ενοποίηση. Κοιτάξτε, είναι από διαφορετική βάση. Η Βρετανία και η Βρετανική πολιτική έχει περισσότερα συμφέροντα με το άλλο υπεριαλιστικό κέντρο της ΗΠΑ, φάνηκε και στον πόλεμο του Ιράκ, και στα φορολογικά και στα οικονομικά. Γι' αυτό δεν είναι και στη ζώνη του ευρώ κλπ. Είναι από την πλευρά τι συμφέρει το βρετανικό κεφάλαιο. Έχει περισσότερα συμφέροντα σε εκείνη την κατεύθυνση. Και τελειώνω με το εξής, πώς νομιμοποιείται η παρουσία μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε να σας πω, αν μη τι άλλο, εμείς ενημερώνουμε και ενημερώνουμε και τον ελληνικό λαό. Τη συνθήκη του Μάστρικτ την ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο Συνασπισμός. Δεν ενημερώσανε τον ελληνικό λαό. Εμείς μαζεύαμε χιλιάδες υπογραφές για να γίνει και δημοψήφισμα. Ψηφίζουμε στο Ευρωκοινοβούλιο υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και ενάντια σε κάθε αντιδραστική πολιτική. Προβάλλουμε τα αιτήματα και δικαιώματα των εργαζομένων και των μικρομεσαίων αγροτών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και σε άλλες χώρες, όπως το εμπάρκο της Κούβας, που η ίδια πολιτική με τη ΣΥΠΑ ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε και συντονιζόμαστε με το μαζικό και εργατικό κίνημα στην Ευρώπη. Και τελειώνω μόνο με ένα παράδειγμα, σε ένα δευτερόλεπτο. Κοιτάξτε να σας πω, αν με ρωτήσετε ποια ήταν η καλύτερη στιγμή σας στο Ευρωκοινοβούλιο, θα σας πω μία. Το Φλεβάρι του 2005, χιλιάδες εργαζόμενοι στα λιμάνια από Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα περικυκλώσανε το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί συζητιότανε η οδηγία για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Λοιπόν, απαιτούσανε όχι στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Εμείς τι κάναμε, ζητήσαμε ονομαστική ψηφοφορία, ονομαστική, να φαίνεται ο κάθε ευρωβουλευτής τι ψήφισε. Σας πληροφορώ,
φοβούμενοι το κίνημα έξω από το κοινοβούλιο, παρόλο ότι η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών δεν το πίστευε, ψήφισε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Εντάξει. Άρα λοιπόν ο συντονισμός των ευρωβουλευτών με το κίνημα μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Και γι' αυτό καλούμε στις ευρωεκλογές να ενισχύουν το ΚΚΕ. Μαζί είμαστε, βέβαια. Κύριε Παπαδημούλη, παρακαλώ. Ψηφίσαμε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα. Ναι, αλλά σαν κυβέρνηση την κάνατε την ιδιωτικοποίηση. Λίγη ησυχία, παρακαλώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι σε μια εκδήλωση διαλόγου, για να μην καταστρέφουμε τη δυνατότητα διαλόγου, πρέπει και εμείς από εδώ, με τον τρόπο μας, να συμβάλλουμε στο να προάγει το διάλογος. Που σημαίνει να απαντάμε περιεκτικά σε αυτά που μας ρωτούν. Γιατί αλλιώς αποθαρρύνουμε τους ανθρώπους και δεν θα ξανάρθουν ή δεν θα θέτουν ερωτήσεις. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πραξικόπημα, δεν συμφωνώ. Είναι μια πολιτική επιλογή, θεμητή, μέσα από τη λειτουργία θεσμών, απλώς επειδή αποτυπώνει συσχετισμούς και ιδέες αυτή τη συνθήκη με τις οποίες εγώ από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς διαφωνώ, λέω όχι. Το Σύνταγμα, το δημοψήφισμα, δεν λέω ότι είναι πραξικόπημα η επιλογή να πάει από τα κοινοβούλια, είναι επίσης θεμητή με βάση τη νομική και συνταγματική τάξη. Απλώς ισχυρίζομαι ότι το δημοψήφισμα θα ήταν καλύτερο, διότι θα προήγαγε το διάλογο, την ενημέρωση των πολιτών και θα μείωνε την ευρωαδιαφορία και τον ευρωσκεπτικισμό. Και αν οι κυβερνήσεις ήταν υποχρεωμένες να πάνε σε δημοψηφίσματα, θα συμπεριλάβουν.